γεννηθήκαμε στη Χαλκίδα και οι δυο. Ζήσαμε λίγα χρόνια στη Χαλκίδα και μετά οι γονείς μου θέλανε να μας φέρουν στην Αθήνα για να σπουδάσουμε. Εμένα θέλανε να με κάνουν δασκάλα, να γράψουν στο Αρσάκιο. Τον δε αδερφό μου, ο οποίος παρουσίασε μια μεγάλη κλίση στη μουσική. Από μικρό παιδάκι έπαιρνε ένα βιολάκι, να πούμε, μικρό, και είχε καθημερινό, το έφτιαξε μόνο του, το είχε φτιάξει και έπαιζε, διαρκώς έπαιζε με αυτό, το παιχνίδι του δηλαδή ήταν αυτό. Ήταν οι γονείς μου αυτό, ιδίως ο πατέρας μου και ο θείος μου που ήταν η μουσική και αυτοί, παίζανε στη φιλαρμονική της Χαλκίδος και οι δύο. Και συνάμα παραδίδανε και μαθήματα κιθάρας και μαντολίνου σε διάφορες οικογένειες εκεί παιδιών. Και μετά αποφασίσανε το παιδάκι να το φέρουν στην Αθήνα. Εμένα με αφήσανε στη Χαλκίδα. Και για να μην έρθουν όλοι να ξεσηκωθούμε, όλοι να έρθουμε στην Αθήνα. Και το φέραν το παιδάκι στην Αθήνα, τα πρώτα μαθήματα δεν τα πήρα από το θείο μου. Και έτσι το παιδί εξακολουθούσε τη σπουδή του στο Οδείον Αθηνών και διαρκώς πρόοδευε. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ μελετηρό, σχεδόν δεν το αφήνανε το κανένα ούτε να αναπνεύσει. Άρχισε να εργάζεται κιόλας. Με όλη τη σπουδή που έκανε, το βάλανε και στο παίζε σε ορχήστρες. Το βάλανε στο Πάνθεον του, τότε στο Πάνθεον και Πανελλήνιον ήταν δύο μεγάλα ρεστορά που πήγαινε ο καλός κόσμος κέντρο και βάζανε μεγάλες ορχήστρες. Εκεί το βάλανε το παιδάκι και έπαιζε και ο κόσμος, τι να σας πω, ενθουσιαζότανε με αυτό. Καμιά φορά ο πατέρας μου το λυπότανε κιόλας και του έδινε κάποια άδεια να ξεκουραστεί λίγο και μόλις έμπαινε ο κόσμος και δεν τον έβλεπε, φωνάζανε «Πού είναι το Σκαλκοτάκι, πού είναι το Σκαλκοτάκι». Δεν μπορούσαν να φάνε, δεν βλέπαν το Σκαλκοτάκι. Ήταν ένα παιδί εύθυμο και ζωηρό, με τριόφρον και με λεπτή ηρωνία. Του άρεσαν τα πειράγματα και οι αθώες φάρσες που μας έκανε πολλές τότε στο Οδείον και κατόπιν έπειτα στο Βερολίνο όπου σπούδαζε και τον διασκέδαζαν πολύ. Έβλεπε την καλή πλευρά στον άλλον και πάντα δεν έκανε καμία κριτική. Τον θυμάμαι σαν μικρό παιδί, δηλαδή τότε που σπούδαζε βιολί στο Οδείον Αθηνών και θυμάμαι πολύ τις διπλωματικές του εξετάσεις όπου πήρε ένα πανψηφί χρυσούν μετάλλιων και θεωρείται ένας ο καλύτερος βιολιστής της Ελλάδας και με πολύ μεγάλο μέλλον σαν βιολιστής. Στο δίπλωμά του είχε μεγάλη επιτυχία. Γιατί τότε είχε έρθει εδώ ένας μεγάλος μουσουργός, ο Σεν-Σανς, ο οποίος τον είχε ακούσει και αυτός είπε ότι αυτό το παιδί θα γίνει ένας μεγάλος μουσικός. Και δίνοντας τις εξετάσεις του στο θέατρο το δημοτικό, την ώρα που έπαιζε έδωσε το κονσέρτο Μπετόβεν. Όταν έπαιζε το κονσέρτο εκεί σε ένα μέρος που έχει μια κατέντζα και το έπαιζε με τόση ορμή, να πούμε, και αίσθημα, φεύγει ολόκληρος ο καβαλάρης από το βιολί του και πετάγεται στον αέρα. Δεν έχασε δε ένα περίεργο φαινόμενο. Όλοι μείνανε εξαρτικοί και είπαν πως θα σταματήσει και δεν θα ξαναπαίξει. Αυτό αρπάζει ένα βιολί ενός σολίστη μπροστά που ήταν καθηγητή του Μπιστούντουι, αρπάζει το βιολί του με ένα, τι να σας πω, με ένα θάρρος καταπληκτικό και το τελειώνει το κονσέρτο μέχρι το τέλος. Το τι έγινε εκεί στο δημοτικό, ήταν το δημοτικό θέατρο το οποίο εγκρεμίστηκε μετά, εχάλωσε ο κόσμος από το χειροκροτήματα. Αυτό το είδος εσάς είχε παρευρεθεί κι αυτό σε αυτή την συναυλία και είπε ότι αυτό το παιδί πρέπει να το στείλετε έξω με υποτροφία να σπουδάσει, διότι θα γίνει μεγάλος βιολίστας. Για βιολί τότε, καταλάβατε.
Επί ένα διάστημα έδινε συναυλίες συχνά στο Βόλο, σώζονται ακόμη μερικά από αυτά τα προγράμματα, στη Χαλκίδα και σε άλλα μέρη εδώ, έως ότου το 1921 επήρε την Αβερόφιο υποτροφία με την οποία ξεκίνησε, πήγε στο Βερολίνο και εκεί γράφτηκε στην τάξη του Βίλι Χες για να κάνει ανώτερες σπουδές βιολιού. Ιουνίου 1925. Συλλογίζομαι πως ζουν άλλοι νέοι στα χρόνια μου. Σε διαβεβαιώ πως άλλο από τη δουλειά μου, από τη μουσική μου, τα βιβλία μου και τη σκέψη μου δεν με ενδιαφέρει. Ποτέ δεν ζήλεψα τις συντροφιές, τους περιπάτους. Όλα αυτά τέλος πάντων που λέγονται με μια λέξη χαμένος καιρός. Δεν ξέρω τι ρεύμα με έσπρωξε τόσο μακριά από τον κόσμο και τι ορμή με σπρώχνει ακόμη. Μα πάντως έτσι έκτισα τη ζωή μου, μου είναι αδύνατη μια αλλαγή. Η σημερινή μου μέρα ήταν όμορφη, γιατί ήμουν σχεδόν μονάχος μου. Μπόρεσα και δούλεψα. Πήρα με αγάπη το βιολί στα χέρια. Ελούστηκα στο πιάνο απάνω, παίζοντας ώρες Μπαχ. Και πήρα με λαχτάρα το μολύβι στο χέρι να συνθέσω. Στο Βερολίνο ήταν υποχρεωμένος, εκτός από τις σπουδές του, να παίζει κάθε βράδυ 6 ώρες σε κέντρο ή σε κινηματογράφο για να βγάζει τη ζωή του. Ήτανε το 1925, όταν ήταν η εποχή του πληθωρισμού και η υποτροφία του Οδείου Αθηνών είχε τελειώσει. Το καινούργιο μου αγκασμά είναι θαυμάσιο σε πληρωμή, φρίκι όμως σε δουλειά, το κεφάλι στα πόδια και σιωπή. Και αν κάθε βράδυ μου φαίνεται ένας χρόνος, και ο χρόνος αυτός ατέλειωτος, και ο σκαλκώτας στη μέση γελίος, ή να διευθύνει ή να παίζει, δεν έχω παρά να στέλνω τον εφιάλτη αυτό μακριά, να στέλνω τη σκέψη μου γεμάτος ελπίδες στο μέλλον και να υπομένω. Ήταν θαυμάσιος βιολονίστας, τα πήγαινε πολύ καλά με τον Βίλι Χες, έκανε και τα πρώτα μαθήματα σύνθεσης κάπως πιο σοβαρά με έναν από τους θεωρητικούς του Οδείου. Αυτό δεν είχε πολύ μεγάλη σημασία, αλλά γύρω στο χειμώνα του 1923 με 24 στο Βερολίνο, ο Σκαλκώτας αποφάσισε ότι έπρεπε να αλλάξει κατεύθυνση στη μουσική, αποφάσισε ότι η σύνθεση τον τραβούσε περισσότερο από το βιολί. Εγώ δεν αισθάνομαι σήμερα βιολονίστας. Η σύνθεση είναι η μόνη μου εργασία και το μόνο μου ιδανικό, γιατί βρίσκω, αυτό δα είμαι εγώ πρώτος σε θέση να ξέρω, ότι στη σύνθεση έχω μεγαλύτερη κλίση και μεγαλύτερο μέλλον. Θα μου έκανες μεγάλη χάρη αν το διέδιδες αυτό σε όλους μου τους πατριώτες. Είναι η σύνθεση το μόνο μου ιδανικό και το μόνο μου ιδανικό είναι να μάθω να συνθέτω. Δεν ξέρω τώρα τι συνέβη, πώς αισθάνθηκε εκεί. Δεν αισθάνθηκε καλά ότι ήταν άξιος να γίνει ένας βιρτουόζος, να πούμε μεγάλος βιολίστας και γύρισε αμέσως και πήγε στη σύνθεση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιος βρέθηκε ίσως και του είπε ότι έχεις περισσότερο ταλέντο στη σύνθεση και αμέσως γράφτηκε, άφησε να πούμε τον βιολί και γράφτηκε στη σύνθεση σε έναν πρώτα έναν καθηγητή, Γιάρναχ. Ο Γιάρναχ, ο οποίος ζει ακόμη πολύ ηλικιωμένος, μου έλεγε πολλά ωραία περιστατικά για τον Σκαλκώτα, λίγο αυστηρό στη ζωή του, πολύ τακτικό, πολύ καθαρό, αποτραβηγμένο λιγάκι από τις άλλες συγκεντρώσεις των μαθητών, πάρα πολύ σοβαρό στη δουλειά του και μου έλεγε ανάμεσα σε πολλά άλλα ότι μια φορά του ζήτησε να κάνει μια παρτιτούρα για ορχήστρα, την έφερε ο Σκαλκώτας την επομένη φορά, μόλις την είδε ο Γιάρναχ του λέει άλλη, πάρα πολύ πυκνή, πάρα πολλές νότες, αφαίρεσε νότες, κάνει την πιο ελαφριά. Ο Σκαλκώτας δεν είπε απολύτως τίποτα, στο επόμενο μάθημα του την πάει πιο ελαφρωμένη. Και τότε μου λέει ο Γιάρναχ, του λέω φέρε μου την παλιά παρτιτούρα, κοιτάζει και μου λέει διαπίστωσα ότι ο Σκαλκώτας είχε δίκιο και εγώ είχα άδικο. Η παρτιτούρα δεν ήταν βαριά, ήταν γραμμένη σε πολλά αλλεπάλληλα επίπεδα, πράγμα που εγώ δεν είχα αντιληφθεί την πρώτη στιγμή.
μετά τον Γιάρναχ έγινε πολύ πιο ανοιχτός, γελαστός, έκανε αστεία, χωρατά, οργάνωνε happening. Πραγματικά happening σαν αυτά που αρχίζουμε να παρακολουθούμε σήμερα. Δηλαδή ολόκληρες θεατρικές σκηνές με αστεία για να πειράξει τους φίλους του. Εγνώρισα το Σκαλκότα στο Βερολίνο. Το Βερολίνο την εποχή εκείνη ήταν βέβαια το μουσικό κέντρο του κόσμου. Και ο Σκαλκότας ήταν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος που ζούσε σε αυτό το σπουδαίο κέντρο. Αυτή είναι η εντύπωση που μου έδωσε όταν το γνώρισα. Είχε μια φυσιογνωμία χαρούμενη, γελαστός, έτοιμος να κάνει πάντα ένα αστείο, πειραχτήρι. Και αισθανόταν άνετα, τέλεια, γιατί ήταν στον κύκλο αυτό τον μουσικό, τον ανώτερο που υπήρχε, διότι κέρδιζε πολύ ωραία τη ζωή του. Ξέρετε πως ήταν ένας θαυμάσιος βιολονίστας. Με το όργανο αυτό μπορούσε κάθε στιγμή να παίζει και να κερδίζει τη ζωή του. Είχε τον θαυμάσιο και αξέχαστο Μανώλη Μπενάκη φίλο, ο οποίος τον βοηθούσε οικονομικά και ήταν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος εκεί στο Βερολίνο. Ήταν εκείνος ο οποίος με βοήθησε ουσιαστικά στις μουσικές μου σπουδές. Μάλιστα, όταν έγραψα μία οπερέτα, δεν ήξερα εγώ ακόμη να ενορχιστρώσω. Και την ενορχιστρώσαμε μαζί. Καθίσαμε, ξενυχτήσαμε και είχα μείνει μάλιστα και τρεις μέρες στο σπίτι του για να βγάλουμε τη δουλειά. Και παίχτη μία οπερέτα δική μου σε ένα επαρχιακό θέατρο του Βερολίνου. Έκτοτε μείναμε πάρα πολλοί φίλοι και κάναμε πάρα πολλή μουσική μαζί. Ό,τι καινούριο έργο έβγαινε τότε μοντέρνο, το παίρναμε και το παίζαμε, διότι τότε δεν υπήρχε ραδιόφωνο. Καταλάβατε, δεν υπήρχε ραδιόφωνο και έπρεπε εμείς να τα έργα να τα μαθαίνουμε από την παρτιτούρα του πιάνου. Είτε για δύο χέρια, είτε για τέσσερα χέρια. Το 27 σταμάτησε και δύο στενοί του φίλοι, οι αδερφοί Ρούντιγκερ και Βάλτερ Γκερ, εξαίρετη μουσική και οι δύο, έπεισαν τον Σκαλκότα να πάει να σπουδάσει με τον Σόνμπεργκ. Το τι είναι ο Σόνμπεργκ, νομίζω περιτεύει να το τονίσω, είναι μια από τις κεντρικές φυσιογνωμίες στον κόσμο της σύγχρονης μουσικής, ο οποίος με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα και υπευθυνότητα δημιούργησε ένα σύστημα σύνθεσης που αντικαθιστά την τονική μουσική, την παλιότερη, με κάτι το οποίο ονόμασαν όχι ο Σόνμπεργκ, αλλά η διάδοχή του, δωδεκάφθονκο σύστημα, όπου και οι 12 νότες της χρωματικής κλίμακας είναι ισότιμες και συναθρίζονται σε μια δομική ενότητα που λέγεται δωδεκάφθονκη σειρά, από την οποία και προκύπτει ένα έργο μόνο με τους μετασχηματισμούς της, χωρίς κανένα άλλο περιττό εξωτερικό στοιχείο μέσα στη μουσική. Έμεινε μαζί του 4 χρόνια έως το 1931, επήρε από τον Σόνμπεργκ την τεχνική πλευρά του δωδεκάφθονγκου λεγόμενου συστήματος και πολλά άλλα πράγματα τα οποία είχε να προσφέρει ένας καθηγητής της ολκής του Σόνμπεργκ, ένας πάρα πολύ αυστηρός, πάρα πολύ δύσκολος και στριφνός άνθρωπος, ο οποίος όμως είχε κολοσσία εκτίμηση στον Σκαλκότα. Σε πολλές περιπτώσεις ανέφερε πως τον θεωρούσε ένα από τους καλύτερους μαθητές του και στο βιβλίο που έγραψε λίγο πριν πεθάνει ο Σόνμπεργκ το 1951 θυμήθηκε ότι ανάμεσα στους μαθητές του υπήρχε ένας Σκαλκότας και τον αναφέρει ξεχωριστά, αγνοώντας όμως τότε εξ ολοκλήρου όλο το έργο που έγραψε ο Σκαλκότας μετά το 1931, που είναι και το κύριο έργο του Σκαλκότα. Μια προσωπική μου εμπειρία που μου είχε δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση ήταν όταν μια μέρα ο Φραντς Σρέκερ. Φραντς Σρέκερ ήταν ο διευθυντής της Hochschule και ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της Γερμανίας της εποχής εκείνης. Μου λέει, ελάτε να φάτε το βράδυ σπίτι, θα γνωρίσετε και τον Σόνμπεργκ. Θα γνωρίσω τον Σόνμπεργκ. Βέβαια, και δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο. Βέβαια, ο Σόνμπεργκ την εποχή εκείνη είχε άσποντους εχθρούς, ήταν πάμπολοι αυτοί που τον μισούσαν, που δεν τον αναγνώριζαν, αλλά πάντως ήταν ο Σόνμπεργκ και ήμανε πάρα πολύ υπερήφανοι που θα τον πλησίαζα. Ήμασταν λοιπόν στο τραπέζι, ο Σρέκερ, η γυναίκα του, ο Σόνμπεργκ και εγώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είχα όλο τον καιρό να τον κοιτάξω καλά-καλά, να τον γνωρίσω από κοντά. Ήταν κοντός, μελαψός, πολύ μαύρος και αυτό που ήταν
καταπληκτικό. Ήταν το βλέμμα του. Το βλέμμα του, δηλαδή μια φαρκίτσα, αυτό το βλέμμα δεν το ξεχνάς. Φλογερό, δυναμικό, επιθετικό, μπορώ να πω σατανικό. Και που έτσι έδειχνε όλη την ανησυχία και τη φλόγα της ψυχής του. Τι ήταν μια κολοσσιαία προσωπικότητας. Φυσικά, καταλαβαίνετε τι με ενδιέφερε πιο πολύ από όλα αυτά. Μια στιγμή του λέω ένας συμπατριώτης μου, Νίκος Καλκώτας, είναι μαθητής σας. Τι γνώμη έχετε γι' αυτόν? Σκαλκώτας, μα είναι ένας από τους καλύτερους μαθητές μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν την ευτυχία μου. Ήταν πάρα πολύ σκληρό στην κρίση του ο Σόμπεργκ. Πάρα πολύ δύσκολα έλεγε τον καλό λόγο. Για να μου τον πει τόσο αυθόρμητα, θα δει πόσο πολύ το πίστευε. Εκεί ο κύκλος των μουσικών γύρω από τον Σόνμπεργκ ήξερε τι εστί Καλκώτας. Είχαν γίνει συναυλίες στις οποίες είχαν παιχθεί διάφορα έργα του, είχε διευθύνει τέτοιες συναυλίες και είχε δημιουργηθεί μια ορισμένη κίνηση γύρω από το έργο του, η οποία με την έλευση του Χίτλερ σταμάτησε. Και από τότε όλο του το έργο έως τη στιγμή που χάθηκε έμεινε αυστηρά άγνωστο για να ανακαλυφθεί με τα θανάτια. Τότε μια μέρα το 30. 29-30 μου είπε ο Νίκος Καλκώτας Λαμάνης, μέρα σε ένα κονσέρτο όπου θα παίξει ο φίλος μου Ανατόλ Κνόρε και εσύ, το διπλό κονσέρτο για πιάνο και βιολί και ορχήστρα. Και θα έπαιζε και ο Κνόρε την μικρή σουίτα για βιολί και ορχήστρα, με βιολί, παίξαμε και Φρίντμαν Μπαχ και Μποκερίνη και δεν θυμάμαι τι άλλο, και το δώσαμε αυτό το κονσέρτο στις 6 Απριλίου του 1930 στην Zink Academy του Βερολίνου. Μουσικά γεγονότα. Ένας νέος Έλλην Καπελμάιστερ θα διευθύνει την πρώτη λαϊκή συμφωνική συναυλία. Μία είδηση ανεστάτωσε τους μουσικούς κύκλους και τους φίλους της μουσικής. Την πρώτη λαϊκή συμφωνική συναυλία πρόκειται να τη διευθύνει ο νεαρός συνθέτης κύριος Σκαλκώτας. Και μόνο το γεγονός ότι ένας νεαρός Έλληνας που γύρισε προλίγου από το Βερολίνο, πρόκειται να διευθύνει την ορχήστρα του Οδείου Αθηνών, είναι ικανό να αναστατώσει τους μουσικούς και τους φιλομούσους. Εάν αποτύχει ο νέος αυτός, καταστρέφει το μέλλον του. Για να αποδύεται όμως σε μια τέτοια περιπέτεια, σημαίνει ότι έχει δυνατή αυτοπεποίθηση. Εκείνο ακόμα που δίδει περισσότερο ενδιαφέρον στην υπόθεση, είναι ότι στο πρόγραμμα της συναυλίας που θα διευθύνει ο κύριος Καλκώτας, περιλαμβάνονται συνθέσεις που δεν είναι εύκολες και για πολλούς ακόμη δοκιμασμένους μαέστρους, καθώς και ένα κονσέρτο για πνευστά γραμμένο από τον ίδιο. Μας κάλεσε η ορχήστρα του, η Συμφωνική Ορχήστρα των Αθηνών, τον Νίκο Σκαλκώτα και εμένα και δώσαμε εδώ, στο Θέατρο Ολύμπια, πάλι το 30, τον Νοέμβριο του 30, ένα κονσέρτο. Εγώ μεν έτεξα το κονσέρτο του Λίστ, La Majeure. Ο Νίκος Σκαλκώτας δίθυνε και έπαιξε το κονσέρτο για πνευστά, το δικό του. Αυτό το κονσέρτο δεν είχε επιτυχία. Κοιτάξτε γιατί. Γιατί το κλίμα το μουσικό της Ελλάδας τότε δεν ήταν έτοιμο να δεχθεί το 12ο σύστημα και δεν ήταν έτοιμο να καταλάβει το γενί, την ιδιοφία του Σκαλκώτα. Αρκεί να σας πω μια μικρή λεπτομέρεια, την ώρα που έπαιζε το παιδί αυτό το τόσο πολύ ωραίο έργο, δύο-τρεις άνθρωποι είχαν ανοίξει εφημερίδα κάτω στις πρώτες σειρές και διαβάζανε. Δεν μπορεί ένας σοβαρός μουσικός να ξεχάσει το ηρωνικό, γεμάτο όμως καλοσύνη χαμόγελον, αυτό που άθελα μεταχειρίζεται κανείς σε απλοϊκούς, αποκλεισμένους για πάντα από την αστραπιαία εξέλιξη του κόσμου ανθρώπους, όταν κρίνεται κατά τον ακόλουθον ανίκανο τρόπο. Ο κύριος Καλκώτας θέλησε να διασκεδάσει εις βάρος του σεβαστού κοινού. Από κηρύττει εξιστήματος και επιμόνως την έμπνευση και την δημιουργικότητα και φυσικά έχει διπλούν κέρδος. Πρώτον, γίνεται πρωτότυπος και δεύτερον, σκεπάζει τη στηρότητά του με το πρόσχημα της μοντέρνας τεχνοτροπίας. Ο κ. Καλκώτας δεν είναι φαινόμενον. Είναι απλώς μια περίπτωση, πολύ συνηθισμένη μάλιστα περίπτωση, στους καιρούς μας. Του πλήρους μουσικού εκτροχιασμού και της αρνητικής ισοπεδώσεως της τέχνης. Ο χώρος δεν μου επιτρέπει δυστυχώς να προσθέσω και άλλας περικοπάς των διαφορών κριτικών μου. Φτάνει όμως έως εδώ. Περιοδικό Μουσική Ζωή,
1931. Γύρω στο 1931 ο Σκαλκότας σταμάτησε να παρακολουθεί τα μαθήματα του Σέντερ. Φυσικά είχαν ολοκληρωθεί τότε οι σπουδές του, δεν είχε κανέναν άλλο λόγο να πηγαίνει να παίρνει μαθήματα. Έμεινε σε φιλική επαφή με τον Σέντερ για δύο ακόμη χρόνια, ως το 1933, το Μάιο του 1933, που ο Μεν Σέντερ, φεύγοντας τότε τον διωγμό, ας το πούμε, της σύγχρονης μουσικής από το καθεστώς του Χίτλερ, που άρχισε τότε να επικρατεί, επήγε προς Βαρκελόνη, τον ίδιο μήνα έφυγε ο Σκαλκότας και ήρθε προς Αθήνα. Μόλις γίνησε ο Σκαλκότας στην Αθήνα, περίμενε ότι θα του προσφερόταν κάποια θέση ανάλογη με τις ικανότητές του. Ήταν ένας εξαίρετος συνθέτης, ήταν βιολονίστας πρώτης σειράς, πιανίστας, διευθυντής ορχήστρας, τα πάντα μπορούσε να κάνει στη μουσική. Αντίθετα, είδε να του κλείνονται όλες οι πόρτες. Οι κρατούντες τότε εδώ, όλοι του φέρθηκαν με αφάνταστη εχθρότητα και του επέτρεψαν μόνο να πάρει μία από τις τελευταίες θέσεις βιολιού στην ορχήστρα. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα είναι κωμικός. Φοβήθηκαν ότι ο Σκαλκότας θα τους εξετόπιζε κατά πάσα πιθανότητα, ήξεραν πόσες ήταν οι ικανότητές του, γιατί όλοι οι άνθρωποι αυτοί προήρχονται από τη Γερμανία και ήξεραν πολύ καλά πόση ήταν η αξία του Σκαλκότα. Στο διάστημα αυτό, σαν άμυνα ο Σκαλκότας βρήκε ένα τρόπο ζωής, τον οποίο άλλαξε τελείως από την εικόνα του ανοιχτόκαρδου και εύθυμου ανθρώπου που είχαμε γνωρίσει στην Γερμανία. Εδώ κλείστηκε στον εαυτό του και αρνήθηκε να μιλάει σοβαρά για μουσική με οποιονδήποτε. Τον ξαναείδα στην Ελλάδα μετά από μερικά χρόνια. Περιττό να σας πω ότι δεν αναγνώρισα τον ίδιο άνθρωπο. Δεν τον αναγνώρισα. Εκείνος ο χαρούμενος, ο γελαστός, ο ευτυχισμένος, είχε ένα ύφος τόσο απελπισμένο, τόσο δυστυχισμένο, τόσο έτσι απομακρυσμένος από τον κόσμο, με δυσκολία μιλούσε, είχε χάσει τον κόσμο του. Ήτανε σε έναν κόσμο που δεν τον γνώριζε και που δεν ήξερε πώς να σταθεί. Φυσικά, δούλευε σαν σκυλί κάθε νύχτα. Κάθε νύχτα, να πω, στη σύνθεσή του, έκανε όλα εκείνα τα καταπληκτικά έργα τη νύχτα και την ημέρα έπρεπε φυσικά να εργαστεί. Τότε του εδόθη μία θέση στην ορχήστρα μας, στα τελευταία πρώτα βιολιά, αυτός, να πούμε, ο θαυμάσιος βιολονίστας που έπρεπε να είναι, καταλαβαίνετε πώς να τον μεταχειριστούμε. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη και εκείνος πικραμένος, απομονωμένος, ήταν ευχαριστημένος να έχει αυτή τη θέση. Γιατί αισθανόταν μόνος του και σου λέει μακριά καλύτερα να μην ενοχλώ τους άλλους και να μην με ενοχλούν. Το Σκαλκότα το γνώρισα μέσα στην ορχήστρα. Έναν τελείως απλό άνθρωπο, τελείως μαζεμένο, τελείως ασήμαντο, θα έλεγε κανένας, θα μπορούσε να πει κανένας. Πρόθυμο να πει έναν καλό λόγο στον καθέναν και κρύβοντας τελείως ερμητικά αυτό που ήταν. Αυτό που δεν το έμαθα ποτέ όσο ζούσε ο Σκαλκότας. Γιατί πραγματικά το Σκαλκότα το γνώρισα μετά το θάνατο του. Όταν είδα τα έργα του, και όταν τα έργα του αυτά μου μίλησαν, όπως μιλάνε σε όλους όσους τα ακούν. Δυστυχώς δεν τον άκουσα να παίζει βιολί μόνος του. Έπαιζε δίπλα μου πολλές φορές στην ορχήστρα. Ήταν πάρα πολύ αφηρημένος πάντοτε. Σταματούσε στη μέση της πρόβας, γιατί ίσως σκεφτόταν κάτι που ήθελε να γράψει ή κάτι που είχε ξεχάσει. Ή κάτι που θα έκανε ή κάτι που του κάνανε. Κάτι, δεν ξέρω τι. Εκείνο που θυμάμαι και είναι μιλάω για τον Σκαλκότα βιολιστή, είναι ότι παίζαμε μία φορά το προανάκρουσμα στους ψαλμούς του Δαβίδ του Ναζαρίτη. Πρέπει να ήταν η πρώτη εκτέλεση που γινόταν τότε στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι ποιον μαέστρο, και ήταν και η πρώτη πρόβα. Παίζαμε και βεβαίως ήταν, θυμάμαι, κονσερτίνο ο Κολάσης, ο Βολωνίνης που έχει πεθάνει, και άλλοι, τέλος πάντων, μουσικοί, οι οποίοι ήταν γνωστοί μερικοί από αυτούς για την πρίμα βίστα τους, για την ευκολία με την οποία διαβάζανε. Ξαφνικά έρχεται ένα μέρος, πάρα πολύ δύσκολο, είναι γνωστό στους βιολιστές όλους αυτό το μέρος του, το έργο αυτού του Ναζαρίτη,
Όλοι σταματήσανε. Ξαφνικά έγινε μία σιωπή, αλλά μέσα αυτή τη σιωπή ακούγονταν μόνο ξαφνικά ένα βιολί που συνέχιζε, τελείως αφηρημένα, συνέχιζε το μέρος του. Ο μαέστρος μας έκανε, για να δούμε τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος και ποιος είναι, γυρίσαμε όλοι και είδαμε ότι ο Σκαλκώτας μόνος του, στημένος στο ρολόγιο, συνέχιζε και έπαιζε αυτό το τερατοδός δύσκολο, για πρίμα βίστα δεν εννοώ, δηλαδή τρέ όπως λέμε, το έπαιξε μέχρι το τέλος. Λίγο πριν από το τέλος κατάλαβε αυτή η σιωπή, τον παραξένεψε επιτέλους και ξαφνικά σήκωσε το κεφάλι του και λέει με συγχωρείτε πολύ. Αυτό εντωμεταξύ έγραφε και πάντα προσπαθούσε να δώσει και κανένα κομμάτι του στην ορχήστρα να του παίξουν, αλλά δυστυχώς δεν τα δεχόντουσαν. Πάντα εκείνο που παίζανε ήταν και τους χορούς, πάλι ο πατέρας μου τον επαρότρινε να γράψει κάτι ελληνικό και κάθισε, είχε ένα βιβλιάριο με διάφορα μέσα μοτίβα να πούμε ελληνικά. Και απάνω εκεί έκανε την ενορχήστρα στους χορούς και έβγαλε αυτούς τους 36 θαυμάσιους χορούς, αλλά βέβαια με ενορχήστρωση που ξεπερνάει τα όρια, να πούμε. Μια φορά τους είχε διευθύνει, θυμάμαι, και ο Μητρόπουλος. Και αυτό, ξέρετε, από την αυτή του ούτε να παρουσιαστεί. Έπαιζε βιολί και σηκώθηκε και έφυγε από το αναλογιό του και πήγε και κρύφτηκε από κάτω από το πάρκο. Χώθηκε μέσα και δεν έβγηκε να χαιρετήσει. Χάλασε τον κόσμο, η αλήθεια, το θέατρο, να χειροκροτούνε, αλλά ούτε παρουσιάστηκε. Δεν χαιρέτησε από το πείσμα του, δηλαδή. Γιατί δεν εννοούσε ότι η χορή ότι ήταν έργο δικό του ατομικό, να πούμε. Εκείνο είχε μανία να του παίξουν τα έργα του αυτά, τα οποία δυστυχώς ούτε και οι μουσικοί μπορούσαν να τα εκτελέσουν, γιατί ήταν πραγματικός, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι την εποχή εκείνη δεν ήταν δυνατόν να καταλάβει κανείς το έργο του Σκαλκώτα. Ούτε ο κόσμος, ούτε το κοινό, ούτε εγώ, κανένας δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι ήταν το έργο αυτό. Και μια μέρα του λέω, κοίταξε, ποτέ κανένας δεν θα σε παίξει, ποτέ δεν θα ακούσει στην Ελλάδα κανένα έργο σου. Κάνε μου μια χάρη. Γράψε ένα έργο για μένα, εγώ θα στο παίξω. Αλλά σε παρακαλώ, κάνε το λίγο πιο προσιτό. Κάνε το πιο εύκολο, να το καταλάβω εγώ πρώτα-πρώτα και να το καταλάβει και το κοινό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι να σου γράψω κάτι. Πραγματικά μετά από λίγο καιρό έρχεται, έτσι ευχαριστημένος, λέει, να, σου γράψα κάτι. Ένα κοντσέτο για πιάνο και ορχήστρα, σε ντο μίζωνα. Σε ντο μίζωνα. Το πιάνω, το κοιτάω. Αρχίζω να το εκτελώ. Και τότε κατάλαβα την μεγάλη μου ανοησία. Πώς ήταν δυνατόν να επιβάλλεις σε ένα δημιουργό να συγγράψει κάτι το οποίο δεν αισθανόταν εκείνος ο ίδιος. Ήταν κάτι το φορτσαρισμένο, κάτι που δεν τον εξέφραζε. Δεν ήταν κάτι που έβγαινε, να πούμε, από την ψυχή του. Και βέβαια δεν ήταν Σκαλκώτας, καμία σχέση με Σκαλκώτα. Τι να του πω. Ούτε το έπαιξε, ούτε το έπαιξε κανείς αυτό το έργο. Αλλά μου δόθηκε ένα μάθημα. Όλο το έργο που έγραψε ο Σκαλκώτας από τον καιρό που ήρθε στην Αθήνα το 1933 έμεινε αυστηρά άγνωστο, ανεκτέλεστο, ανέκδοτο. Στην έκδοση υπάρχουν τρεις μικρές εξαιρέσεις, δύο μικρά κομματάκια που είχαν εκδοθεί παλιά και η έκδοση τεσσάρων χωρών ελληνικών για ορχήστρα σε παρτιτούρα από το Γαλλικό Ινστιτούτο ένα χρόνο πριν πεθάνει ο Σκαλκώτας. Αλλά αυτά δεν ενεφάνιζαν φυσικά τον κύριο όγκο του έργου του. Αυτός ο κύριος όγκος, το τι περιείχε, δεν το ήξερε κανείς εκτός από ελάχιστους φίλους του και αυτοί γνώριζαν μόνον πολύ έξω-έξω
τι ήταν αυτό το έργο που έγραφε ο Σκαλκώτας. Οι συνάδελφοί του στην ορχήστρα ήξεραν ότι ο Σκαλκώτας έγραφε σύγχρονη μουσική, θεωρούσαν επομένως ότι ο Σκαλκώτας είναι τρελός για να γράφει τέτοια πράγματα. Άσχετα από το γεγονός ότι ο Σκαλκώτας είχε εκπληκτικές ικανότητες, του έδιναν παραδείγματος χάρη ένα κομμάτι για πιάνο, στο διάλειμμα της ορχήστρας και στο τέλος του διαλείμματος του το παρέδινε ενορχιστρωμένο. Τέτοια πράγματα, αφάνταστα να πούμε, τα έκανε ο Σκαλκώτας δίπλα στις άλλες ικανότητες τις οποίες είχε. Είχε ένα απίθανο αυτή. Εάν κανείς έπαιζε στο πιάνο με τους αγκώνες όλες τις νότες, θα τις κατονόμαζε μία-μία. Είχε αφάνταστη μνήμη. Παραδείγματος χάρη το 35 φαντάστηκε ότι θα θελήσουν εδώ να παίξουν την πρώτη συμφωνική σουίτα που είχε γράψει στο Βερολίνο. Την ξανάγραψε από μνήμης. Ότι μπορούσε να το κάνει για όλα του τα έργα, το ήξερα, διότι κάποτε τον ρώτησα όλα αυτά τα έργα που έμειναν στο Βερολίνο. Γιατί τα έργα που είχε γράψει ο Σκαλκώτας όσο ήταν στο Βερολίνο έμειναν εκεί, δεν έφερε τις παρτιτούρες πίσω. Χάθηκαν και από αυτά βρήκαμε ένα μικρό μέρος αργότερα σε παλαιοπολία, σε φίλους κλπ. Τον ρώτησα τι θα γίνει με αυτές τις παρτιτούρες. Λέει, γιατί σε ενδιαφέρει. Λέω, μπορεί να θέλεις να παίξουμε και ένα έργο από αυτά καμιά μέρα. Θα μου πείτε, λέει, να το ξαναγράψω. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 1945. Αγαπητέ Ρούντι, ευχαριστώ που με θυμήθηκες και μου στείλες τις λίγες αυτές γραμμές. Χαίρομαι που βρίσκεσαι στη Νέα Νιόρκη και θα ήθελα να είμαι θα μαζί. Εγώ, όλα τα χρόνια εδώ, πολλή εργασία, αλλά χρήματα toujours inflation και δυστυχώς λίγες οικονομίες. Ιδεάλως θα απεφάσιζα να έλθω να σε βρω για να εργαστούμε μαζί εκεί. Άμα έχεις καιρό να μου ξαναγράψεις, γράψε μου πολλά δικά σου νέα και νέα μουσικής. Εσύ μπορείς και εργάζεσαι εκεί. Θα ήθελα κι εγώ πολύ να ερχόμουν εκεί, ίσως αργότερα μπορέσω και με τη δική σου μάλιστα προστασία και βοήθεια. Εδώ κατάσταση δύσκολη, φαντάζομαι και εκεί το ίδιο με τον πόλεμο αυτό τον παγκόσμιο. Ίσως αργότερα είναι καλύτερα και μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε μαζί για να θυμηθούμε την ωραία παλαιά εποχή όταν σπουδάζαμε. Χαιρετισμούς και φιλιά. Δικό σου, Νίκος Σκαλκώτας. Μετά γνωρίστηκε με τη νύφη μου. Κάνανε μουσική δωματίου μαζί με την κυρία Παπαδικαμαντοπούλου, ήταν καθηγήτριά της. Γνωριστήκανε εκεί. Φαίνεται ότι με τη μουσική δωματίου έγινε και κάποιο αίσθημα εκεί, τα φτιάξανε. Εκεί αναπτύχθηκε μια πολύ αγάπη, να πούμε, μεταξύ μας. Σημειώστε ότι ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, ένα γνήσιος καλλιτέχνης, όλα τα... Δεν είχε μανία καμιάς επιδείξεως, πολύ απλός, πάρα πολύ. Μετά από 3 χρόνια περίπου, γιατί αυτό γνωριστήκαμε 43 στο Δεκέμβριο. Μάλιστα ήταν πόλεμος τότε, τότε ακόμα ήταν η κατοχή. Πολλές φορές με λάμπα βάζαμε γιατί περνούσαν σιρήνες για τα. Συναγερμός γινόταν. Και όταν ήρθε στο σπίτι, ερχόταν κάθε εβδομάδα. Μετά από πολλά, ξέρω εγώ, πολλές φορές που παίξαμε μαζί, συνοηθήκαμε, μιλήσαμε, μου εξέφρασε την επιθυμία ότι θα ήθελε πολύ να ενώσουμε τη ζωή μας, να πούμε. Πράγμα που με συγκίνησε εξαιρετικά. Τέλος πάντων, το Σεπτέμβριο του 1946, ή μάλλον τον Απρίλιο του 1946, αραγωνιαστήκαμε και τον ίδιο χρόνο, το Σεπτέμβριο, 15 Σεπτεμβρίου, παντρευτήκαμε. Η ζωή μας κύλησε πάρα πολύ, να σας πω. Ένιωθα αυτόν τον άνθρωπο όπως όταν το πρωτογνώρισα. Τον είδα σαν, να σου πω, κλεισμένο πολύ στον εαυτό του. Πολύ εσωστρεφής χαρακτήρας ήταν. Που απόρρισα πώς μπόρεσε μετά να γίνει άλλος άνθρωπος. Δεν είχα πει μόνο αυτό. Τα 3 χρόνια αυτά που περάσαν μαζί, πέρασαν και με τον ερχομό του παιδιού μας του πρώτου. Μπορώ να πω πως γνώρισε την ευτυχία αυτός ο άνθρωπος. Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 1948. Λατρευτή μου Μαρία,
Τώρα σε πια νομίζω Αθηναία και σε χαιρετώ στο σπιτάκι σου που αφήχθηκες μαζί με το μικρούλι. Έστειλα λίγα χρήματα, ελπίζω να τα λάβατε και θα ξαναστείλω σε λίγες μέρες και άλλα. Στο θέατρο έχουμε πολλή εργασία, σύν της άλλης και τρεις απογευματινές παραστάσεις την εβδομάδα που εμένα με κουράζουν πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα σου τα γράμματα και για την τρυφερότητα που δείχνεις στα ωραία σου γραφόμενα. Βιάζομαι να τελειώσω το γράμμα. Στις 11 έχουμε Κάρμεν. Δοκιμή. Δικό σου, Νίκος. Είναι λυπηρό το ότι δεν μπόρεσε ο άνθρωπος. Βρίσκομαι σε μεγάλη συγκίνηση τώρα που... Γιατί ο Σκαρκώτας είναι σαν να ζει μέσα μου, σαν να μην έχει ποτέ χαθεί. Θα σου πω. Προσπαθώ να... Και ξαφνικά έρχεται η νύφη μου ένα βράδυ και μου λέει ο Νίκος δεν είναι καλά, να βρούμε γιατρό, να πάμε στο γιατρό. Τρέχω εγώ τρεχάλα να βρω γιατρό, πηγαίνω, τι να δω, ένα πράγμα. Ήτανε πια περιεσφιγμένη κύλη, σε κακό χάλι όπως τον είδα να πούμε. Είχε γίνει ηλαιός. Το παίρνουμε το παιδί με ένα αυτοκίνητο και το πάμε στο δημοτικό νοσοκομείο. Του κάναν την εγχείρηση, αλλά τι ήταν, όλα του μέσα ήταν εντελώς κατεστραμμένα. Στην αρχή μου λέει νοσοκόμα, καλά πάμε, μου λέει η κυρία. Αλλά σε λίγο το παιδί γύρισε πολύ. Απότομα με έβγαλε έξω η νοσοκόμα και αυτό ήταν το τέλος του. Με τα θανάτια ανακάλυψη του έργου του Σκαρκώτα άρχισε να εκτελείται το έργο του σε όλες τις χώρες. Και υπήρξε κάτι σαν μια έκρηξη, θα έλεγα, στην αποκάλυψη του ενδιαφέροντος του διεθνούς γύρω από το έργο του Σκαρκώτα. Άρχισαν οι μεγαλύτεροι μουσικοί να ασχολούνται με τα έργα του, να τα παίζουν, να τα παρουσιάζουν. Άρχισαν να γράφονται κριτικές υπερθετικές, τελείως εκπληκτικές και από τότε. Σιγά σιγά ο Σκαρκώτας πέρασε όχι μόνο από το να είναι ένας άγνωστος συνθέτης, να είναι ένας γνωστός, αλλά πέρασε σε μια φάση όπου θεωρείται σήμερα από πάρα πολλούς σαν μια από τις μεγαλύτερες μορφές της δημιουργικής στη μουσική του αιώνα μας, διεθνώς. Thank you.
Η αναγνώριση είναι καθολική. Κατά καιρούς έχουν συγκρίνει τον Σκαλκότα με τους μεγαλύτερους σύγχρονους συνθέτες. Και υπήρξαν πολλοί κριτικοί, σοβαροί, υπεύθυνοι, ξένοι, οι οποίοι δεν δίστασαν να βάλουν τον Σκαλκότα ψηλότερα από τους άλλους με τους οποίους τον συνέκριναν. Παραδείγματος χάρη, σε διάφορες κριτικές λένε ότι ο Σκαλκότας είναι ίσως εξίσου σπουδαίος με τον Σόνμπεργκ, άλλοι λένε ακόμη σπουδαιότερος από τον Σόνμπεργκ. Σε αρκετές περιπτώσεις συγκρίνουν τον Σκαλκότα με τον Άλμπαν Μπεργκ, λένε ότι εκεί που ο Άλμπαν Μπεργκ συναντούσε δυσκολίες, ο Σκαλκότας χωρίς καμία δυσκολία δική του μπόρεσε να υπερπηδήσει τα προβλήματα και να δώσει την σωστή λύση. Συγκρίνουν με τον Στραβίνσκι και λένε ότι ο Σκαλκότας είναι στο ίδιο επίπεδο. Συγκρίνουν με τον Χίντεμιτ και λένε ότι ο Σκαλκότας έχει πάει ψηλότερα. Συγκρίνουν με τον Μπέλα Μπάρτοκ και τοποθετούν τον Σκαλκότα ψηλότερα από τον Μπέλα Μπάρτοκ και ούτω καθεξής. Θα αναφέρεται οποιοδήποτε μεγάλο όνομα της σύγχρονης μουσικής και μπορώ να σας βρω ανάλογες κρίσεις υπεύθυνες οι οποίες να τοποθετούν τον Σκαλκότα ψηλότερα. Τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει το έργο του Σκαλκότα και τι είναι εκείνο που το τοποθετεί πραγματικά τόσο ψηλά. Θα έλεγα ότι το πρώτο είναι ότι ο Σκαλκότας έφτιαξε σιγά σιγά μόνος του, εντελώς μόνος του μέσα στην απομόνωσή του, ένα δικό του σύστημα μουσικής σύνθεσης. Πολλοί νομίζουν ότι ο Σκαλκότας χρησιμοποίησε απλώς το λεγόμενο δωδεκάφθονγο σύστημα του Σόνμπεργκ. Αυτό δεν είναι ακριβές. Ο Σκαλκότας δεν αισθάνθηκε στο στοιχείο του μέσα στο δωδεκάφθονγο σύστημα του Σόνμπεργκ. Ίσα-ίσα βρήκε ότι δεν τον εξυπηρετούσε και θέλησε να φτιάξει κάτι καινούριο. Το έφτιαξε διαδοχικά, προοδευτικά και τελικά κατέληξε το σύστημα που έστησε ο ίδιος ο Σκαλκότας να είναι πολύ διαφορετικό από το σύστημα το κλασικό της Βιέννης. Κατά τι, ίσως δεν πρέπει να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά σημειώνω ότι ενώ στο σύστημα του Σόνμπεργκ υπάρχει μία μόνον βασική σειρά, ο Σκαλκότας δεν την δέχεται. Δέχεται ένα σύμπλεγμα από σειρές, μια υπερσειρά, η οποία μπορεί να έχει 8, 12, 16, 18 σειρές και που αποτελεί ένα πιο μεγάλο λιθάρι στο οικοδόμημα που χτίζει ο Σκαλκότας όταν συνθέτει ένα μεγάλο έργο. Thank you.
Το δεύτερο στοιχείο νομίζω που ξεχωρίζει το Σκαλκότα ξεκινάει από το αυτί του, από την ακοή του. Άκουγε ο Σκαλκότας εκπληκτικούς ήχους. Αυτούς τους εκπληκτικούς ήχους ήξερε πώς να τους πραγματοποιήσει. Και είτε γράφει για δύο έγχορδα, παραδείγματος χάρη ένα βιολί και ένα βιολοντσέλο. Νομίζετε ότι ακούτε τέσσερα ή πέντε, τόσο πλούσια είναι γραμμένα αυτά τα δύο. Είτε γράφει για μια μεγάλη ορχήστρα, πετυχαίνει από την ορχήστρα άλλου είδους συμπλέγματα ήχων. Το τρίτο στοιχείο, το οποίο είναι νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό, είναι η εκφραστική πλευρά. Υπάρχει ένας πλουσιότατος εκφραστικός κόσμος που έχει ο Σκαλκότας στα χέρια του, με τον οποίο μας μεταδίδει τον δικό του εσωτερικό κόσμο. Με πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, με πάρα πολύ μεγάλο πλούτο εκφραστικών καταστάσεων. Είναι αλήθεια ότι οι εκφραστικές καταστάσεις συνήθως απεικονίζουν μάλλον τις σκοτεινότερες πτυχές της έκφρασης. Είναι φυσικό αν σκεφτεί κανείς πόσο δυστυχισμένος ήταν ο Σκαλκότας στη ζωή του, στην απομόνωσή του μέσα, ότι μια αφάνταστη πικρία, μια αφάνταστη απογοήτευση, μια απεσιοδοξία διαποτίζουν πολύ συχνά, σε βαθμό που δεν περιγράφεται με λόγια, το έργο του. Πώς είδε την δημοτική παράδοση στην Ελλάδα? Πολλές φορές χρησιμοποίησε θέματα ελληνικά λαϊκά ή, αν όχι θέματα, μερικές φορές και τους ρυθμούς ή άλλα στοιχεία, δρόμους κτλ. Από την ελληνική μουσική, τα οποία τα έπλεξε μέσα στη δική του τη μουσική. Κατά δύο τρόπους, σε δύο ακραίες περιπτώσεις, στη μία όπως τους ελληνικούς χορούς. Έντυσε το ελληνικό στοιχείο με ένα απλό τονικό περίβλημα, και όταν λέω απλό δεν είναι σωστό απλό όσο φαίνεται, και το παρουσίασε με έναν τρόπο πιο εύληπτο. Στο άλλο άκρο θα βρούμε έργα δωδεκάφθογγα, στα οποία μέσα έχουν
ενσωματωθεί δημοτικά στοιχεία ελληνικά. Υπάρχει όλη η ενδιάμεση κλίμακα κομματιών με λιγότερο ή περισσότερο τολμηρές αρμονίες που συμπληρώνουν, ας πούμε, την παρουσίαση του δεκάθμου στοιχείου. Παραδείγματος χάρη, κάπου σε μία μικρή σουίτα για βιολί και πιάνο παίρνει ένα θεσσαλιώτικο θέμα. Αυτές τις νότες τις συμπληρώνει με τις υπόλοιπες νότες της χρωματικής κλίμακας. Και μαζί αυτές οι νότες της συνοδείας με αυτές τις νότες της μελωδίας κάνουν μία διτονικότητα που συμπληρώνεται σε ένα, ας πούμε, δωδεκάφαγγο πλέγμα. Πάρα πολλές άλλες ενδιάμεσες περιπτώσεις υπάρχουν όπου ο Σκαλκότας παίρνει διαφόρων ειδών στοιχεία από την ελληνική δημοτική μουσική, μάλιστα σε μία εποχή ανύποπτη για το κατοπινό κίνημα γύρω από τη ρεμπέτικη μουσική. Ο Σκαλκότας το 1945 δεν διστάζει να πάρει ένα ρεμπέτικο θέμα και να το ενσωματώσει σαν θέμα για το μεσαίο μέρος του μεγάλου του κονσέρτου για δύο βιολιά και ορχήστρα. Το θέμα είναι... πιο ενεπτυγμένο, το συμπληρώνει με ορισμένες χρωματικές, περαστικές και άλλες νότες ο Σκαλκότας και του δίνει αυτή τη μορφή η οποία με την εναρμόνιση μεταφέρω λίγο από την ορχήστρα που ξεκινάει κάπως έτσι. Και ούτω καθεξής, ή πιο πέρα. Θεωρώ τον Νίκο Σκαλκότα τον πιο αξιόλογο Έλληνα μουσικό, τον πιο αξιόλογο Έλληνα συνθέτη και ένα από τους μεγάλους των αιώνων. Αυτές δεν είναι ούτε υπερβολές, ούτε σοβινιστικές ατάκες, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι αλήθεια. Τον έχω πρότυπο, βέβαια. Δεν θέλω να πω ότι η μουσική μου έχει καμία σχέση με τη δική του μουσική, αλλά ο Σκαλκότας είναι για μένα οδηγός, γιατί είναι μια πραγματικά ιδιάζουσα και συγκλονιστική περίπτωση δημιουργού. Από ό,τι ξέρουμε, ακόμα και σε πολύ παλαιότερες εποχές, οι δημιουργοί στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ελλάδα, είχαν μια άμεση δικαίωση. Δηλαδή, ο Μανώλης Καλομήριος υπήρξε δεσπόζουσα μορφή των μουσικών πραγμάτων μιας ορισμένης περιόδου. Δημιουργούσε, αυτά που δημιουργούσε, θα τα κρίνει η ιστορία, αλλά από την άλλη μεριά είχε φοβερές απολαβές δόξες και υλικές και ηθικές. Ο Νίκος Σκαλκότας δεν είχε ποτέ καμιά δόξα. Δεν κέρδισε ποτέ λεφτά από τη μουσική του. Όμως, αν δει κανείς το έργο του, βλέπει ότι είναι απέραντο και πάρα πολύ για μένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Ένας συνθέτης που κάθεται χωρίς ελπίδα, την άμεση ελπίδα της δικαίωσης, έτσι, και του κέρδους, και δουλεύει μυριάδες ώρες για να μπορέσει
να γράψει και να εκφράσει αυτά που τον πριν πραγματικά να μεγαλοφύσει. Δηλαδή, τυχαίνει, ο φαινόμενος Καλκότα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Ακόμα και ο Μπαχ ξέρω μέχρι σήμερα ότι όλα τα έργα τα έγραφε κατά παραγγελία, λέει για την Εκκλησία. Ακόμα και οι σπουδαιότεροι, οι μεγαλύτεροι συνθέτες, έτσι ακριβώς έχουν δουλέψει. Για τον Καλκότα όμως είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Το 1930 τόσο που ήρθε στην Ελλάδα, μέχρι δεν ξέρω πότε, πριν την κατοχή, έτσι, και που οι κρατούντες στα μουσικά πράγματα τον καταχωνιάσανε στο δεύτερο αναλόγιο της ορχήστρας, τέτοιο βιολιστή όντα, ας πούμε, που όπως λέει ο Σέμπερκ ήταν ο καλύτερος βιολιστής του καιρού εκείνου. Θα έπρεπε να έχει πραγματική στόφα δημιουργού και χαλκέντερου ανθρώπου για να μπορέσει να αντέξει σε αυτή τη φοβερή μοναξιά.